Κόμπ Σμύρνης 15 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης για να συναντήσεις έναν από τους 30 συνεργάτες μας. Ή κάλεσέ μας τώρα για μια δωρεάν εκτίμηση στο 2310913913. Αγόρασε ή πούλησε το ακίνητό σου με την εγγύηση της Remax Gold. Το νούμερο 1 μεσητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Εμπιστευτείτε τους καλύτερους. Φίλες και φίλοι, γεια σας, εδώ από το Δημήτρης Κοντικάκης, όπου όλα είναι έτοιμα σε λίγο να ξεκινήσει ο αγώνας της ΓΑΜΑ Εθνικής μεταξύ του Αγροτικού Αστέρα Ευόσμου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ορφανίου. Δύο ομάδες εντός αγωνιστικού χώρου, παρουσία του διαιτητικού τρίου. Και εμείς να σας να βλέπουμε ένα πλάνο από τους φιλάθλους του Αγροτικού Αστέρα, που έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Και τώρα έχουμε τον Καθάριο. Καθάριος βγάζει επικίνδυνα τη σέντρα. Εκεί θα περάσει μπάλα και θα φύγει τελικά σε out. Πουλγουρίδης για τον Μελισσό. Πολύ δυνατό φάουλ εκεί. Έχουν τραυματιστεί δύο ποδοσφαιριστές. Εκ νέου φάουλ τώρα που δίνεται πάνω στον Σαρβανίδη. Ενώ βρίσκονται Ευθυμιάδης. Εκτέλεσε ψιλοκρεμαστά μες στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι επικίνδυνα εκεί το σούτ. Τελευταία στιγμή κόβεται η μπάλα. Παίρνει τώρα πλάγιο η ομάδα του Ορφανίου. Ευθυμιάδης ψάχνει και βρίσκει τώρα τον Καθάριο, το γύρισμα του επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Διώχνει εκεί το Παλίδης και με δεύτερη προσπάθεια θα πιάσει την μπάλα. Σαρβανίδη να κερδίζει και να βγάζει τώρα για τον Μπουλγούρη στο έδαφος εκεί. Έδειξε να συνεχιστεί ο ρέφερι και έχουμε την μπάλα σε out. Κερδίζει τώρα ο Σαρβανίδης και η ομάδα του Αστέρα. Θα βγει παλιά πολύ ωραία εκεί Καθάριος απέναντι από τον Τοπαλίδη και η πρώτη μεγάλη χαμένη ευκαιρία είναι για τον Αγροτικό Αστέρα Ευόσμου. Ο Καθάριος ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Τοπαλίδη. Το σούτ όμως έφυγε πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα του Ορφανίου. Βγάλει για τον Καθάριο. Καθάριος κρατάει και την μπάλα. Καθάριος βγάζει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Το γύρισμα της μπάλας στο σουτ και έχουμε την φοβερή απόκρουση εκεί από τον Τοπαλίδη στη συνέχεια της φάσης. Δεύτερη πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Αγροτικό Αστέρα. Ο Τοπαλίδης σε εξεπαφής εκεί απέκρουσε το σουτ, η μπάλα στρώθηκε στον ψάλτη. Τελικά έχουμε το out όμως. Νέα που... Μαύρο Μιχάλη, αυτός βγάζει τη σέντρα, κόβει ο Παυλίδης. Μια κεφαλιά από τον Ευθυμιάδη, νέο κόψιμο του Τραχανά. Το σουτ το οποίο έγινε πέφτει στη γωνία του και διώχνει σε κόρνερ ο Τοπαλίδης. Καθάριος τώρα λίγα μέτρα φόρα, εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι εκεί, κεφαλιά και η μπάλα είναι σε out. Κεφαλιά που έγινε από τον Βοσκόπουλο, η μπάλα σε out. Πλάγια για τον Καθάριο, δεν μπόρεσε να πάρει εκεί ο Ευθυμιάδης, ο Μπουλγουρίδης το σούτ τώρα και η μπάλα είναι σε out. Το σούτ του γέμισμα, περνάει η μπάλα. Εκεί όπου έχουμε τώρα τον Ευθυμιάδη στο έδαφος, έδειξε να συνεχιστεί ο ρέφερι. Με το διώξιμο της μπάλας κερδίζει τελικά ο Μελισσός. Λύσεις το ακίνητό σου. Μη χάνεις άλλο χρόνο. Έλα στη Remax Gold Σμύρνης 15 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης για να συναντήσεις έναν από τους 30 συνεργάτες μας. Ή κάλεσέ μας τώρα για μια δωρεάν εκτίμηση στο 2310913913. Αγόρασε ή πούλησε το ακίνητό σου με την εγγύηση της Remax Gold. Το νούμερο 1 μεσητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Εμπιστευτείτε τους καλύτερους. Έναρξη του δεύτερου μηχρόνου τώρα εδώ στο Δημήτρης Κοντικάκης, αγώνας της ΓΑΜΑ Εθνικής, Αγροτικός Αστέρας Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου. Το πρώτο μηχρόνο βρήκε τις δύο ομάδες στο ισόπαλο 0-0. Ενώ ένα σουτ τώρα δυνατό εκεί από τον Αναστασιάδη είναι η μπάλα σε out. Σε μια ευγενική προσφορά από το μεσαιτικό γραφείο Remax Gold που βρίσκεται Σμύρνης 15 στον Εύωσμο με τηλέφωνο 2310913913. Πωλήσεις και τώρα η ομάδα του Ορφανίου. Κακουλίδη στη σέντρα, η κεφαλιά και έχουμε τον Στρατιλάτη να πέφτει και να διώχνει σε κόρνερ την κεφαλιά του Σαλπικίδη. Ήτανε
Πολύ ωραία πλάγια την μπάλα η ομάδα του Αστέρα. Το γύρισμα και το γκολ. Έχουμε το γκολ και το 1-0 για την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα. Ο Καθάριος είναι αυτός ο οποίος θα πιάσει την κεφαλιά εκεί. Θα νικήσει τον Τοπαλίδη. Η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα Ευόσμου είναι αυτή η οποία ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0 του μεγάλου Αλεξάνδρου Ορφανίου με σκόρερ τον Καθάριο. Πολύ καλή ενέργεια των παιχτών του Αστέρα. Ο Καθάριος είναι αυτός που με το κεφάλι νικάει τον Τοπαλίδη και γράφει το 1-0. Τώρα βγήκε για τον Καθάριο, είναι γλίγορος αυτός μες στην περιοχή. Καθάριος, ανατροπή εκεί και τώρα έχουμε, όχι τελικά είναι κόρνερ, βρήκε την μπάλα ο αμυντικός της ομάδας του Ορφανίου και παραχωρεί αυτό το κόρνερ που υποδεικνύει κόρνερ τώρα. Με τον Ευθυμιάδη να εκτελεί δυνατά μια κεφαλιά, η μπάλα είναι σε out από τον Νικολαίδη, ήτανε. Μια ευγενική προσφορά από το μεσητικό γραφείο Remax Gold, Σμύρνης 15 στον Εύωσμο με τηλέφωνο 2310-913-913. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων από το κτηματομεσητικό γραφείο Golden Remax Gold που προσφέρει το σημερινό αγώνα. Ενώ τώρα διακοπής. Προσπάθεια τώρα από τον Μαυρομιχάλη να βγάζει για τον Ευθυμιάδη. Αυτός βγάζει ωραία την παλιά εκεί μες στην περιοχή τώρα και το 2-0. Το 2-0, προηγουμένως όμως υποδεικνύεται σε θέση offside ο Μελισσόπουλος. Σηκωμένη σημαία από τον βοηθό. Δεν θα μετρήσει τον γκολ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την λήξη του αγώνα από τον κύριο Ριγόπουλο που βρίσκει τον Αγροτικό Αστέρα να παίρνει τους 3 βαθμούς της νίκης στο σημερινό αγώνα αφού... Πουλήσεις το ακίνητό σου. Μη χάνεις άλλο χρόνο. Έλα στη Remax Gold Σμύρνης 15 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης για να συναντήσεις έναν από τους 30 συνεργάτες μας. Ή κάλεσέ μας τώρα για μια δωρεάν εκτίμηση στο 2310-913-913. Αγόρασε ή πούλησε το ακίνητό σου με την εγγύηση της Remax Gold. Το νούμερο 1 μεσητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Εμπιστευτείτε τους καλύτερους.